τουριστική κίνηση φέτος στη Χαλκιδική ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Και πραγματικά 2-3 Σαββατοκύριακα ήταν πιεστική η κίνηση και δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Αλλά αυτό δεν μπορεί κανείς να βγάλει τα συμπεράσματά του από αυτά τα 2 Σαββατοκύριακα. Οι υποδομές στη Χαλκιδική υπάρχουν και προχωράν. Όσον αφορά για την καθαριότητα των ακτών και την καθαριότητα του δρόμου, που ενδιαφέρει κύρια τον περισσότερο κόσμο και κύρια το πολυδομικό συγκρότηκα Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, πιστεύω ότι έχουν αποδώσει φέτος τα μέτρα αποτελεσματικά. Έχουμε τα μηχανήματα καθαρισμού των ακτών, όπου τα διαθέτουμε στις κοινότητες. Έχουμε τοποθετήσει κάδους και πλέγματα συλλογής σκουπιδιών, τα οποία καθημερινά 3 αυτοκίνητα της νομαρχίας γυρνάν και παίρνουν τα σκουπίδια για τις χωματερές. Επίσης, κάνουμε έργα, γίνονται έργα, συνεχίζονται και έχουν τελειώσει μερικά από αυτά για να ανακουφιστεί το κυκλοφοριακό, γιατί και αυτό αποτελεί πραγματικά πρόβλημα. Βέβαια, φέτος υπήρξε μια ανακούφιση με τις παρακαμπτήριες που έγιναν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι όρημη κατάκτηση του ελληνικού λαού και παρά τις ατέλειες και τα ελαττώματά του θα προχωρήσει. Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Νίκος Φαρμάκης, εγγενιάζοντας το πρωί την ψυχιατρική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Βόλου. Ο κύριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στη σύγχρονη αντίληψη για την οργάνωση της υγείας από την πολιτεία και τόνισε ότι σύντομα θα καταργηθούν τα άσυλα. Αναφέρθηκε ακόμα στη στελέχωση των κέντρων υγείας της χώρας που είναι ενταγμένα στο ΕΣΥ και κατάγγειλε την αδιαφορία ορισμένων γιατρών που αρνούνται να εργαστούν σε αυτά. Στα εγγένεια παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Γεωργίας Δημήτρης Πιτσιώρης, οι βουλευτές Γεώργιος Παπάς και Παυσανίας Ζακολίκος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Υπήρου, Ευρυπίδης Καφαντάρης, ο Νομάρχης Μαγνησίας Θανάσης Σιάτρας και εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών. Δύο νεαροί Ιρανοί σκοτώθηκαν από έκρηξη νάρκης στην προσπάθειά τους να περάσουν λαθρέα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το ατύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στην παραμεθόρια περιοχή Καστανιών του Εύρου, όταν οι δύο Ιρανοί, λόγω άγνοιας της περιοχής, μπήκαν σε ναρκοπέδιο. Τα πτώματά τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Δίδυμο Τείχου. Τακτικότερη συγκοινωνία ζητούν 3.500 περίπου κάτοικοι 4 κοινοτήτων που βρίσκονται πάνω στον παλιό εθνικό δρόμο Θεσσαλονίκης Σερών. Τα χωριά αυτά, που είναι η Δορκάδα, η Ξυλούπολη, ο Λαχανάς και η Ευαγγελίστρια, εξυπηρετούνται σήμερα με 2 δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, πολύ μικρό αριθμό για τις ανάγκες των κατοίκων, οι περισσότεροι των οποίων μετακινούνται καθημερινά, μια και εργάζονται σε άλλες περιοχές. Πριν από την ολοκλήρωση του νέου εθνικού δρόμου Θεσσαλονίκης Σερών, τα δρομολόγια ήταν 14. Προβλήματα έχουν και οι μαθητές που χάνουν ώρες από τα μαθήματά τους εξαιτίας της έλλειψης τακτικής συγκοινωνίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να αρχίσει η μετανάστευση των κατοίκων προς τα αστικά κέντρα. Με σκοπό λοιπόν να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, οργανώθηκε σήμερα στην Ξυλούπολη, με πρωτοβουλία της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων των 4 κοινοτήτων, των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερών, των Νομαρχιών και των Διευθύνσεων Συγκοινωνιών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε το αίτημα των κατοίκων να αυξηθεί ο αριθμός των δρομολογίων από 2 σε 6, γιατί διαφορετικά η περιοχή θα οδηγηθεί σε οικονομικό μαρασμό με ταυτόχρονη φυγή των κατοίκων προς τις πόλεις. Το επόμενο βήμα θα είναι η μετάβαση στην Αθήνα αντιπροσωπείας των κατοίκων, που θα αναπτύξει το πρόβλημα στον αρμόδιο υπουργό. Προβλήματα στην κίνηση των λεωφορείων αύριο. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες ζητούν μεταξύ άλλων βελτίωση των συνθήκων εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά για απόψε από εμάς. Καλό βράδυ. Να συνδεθούμε τώρα με το στούντιο μας στην Πάτρα για τις ειδήσεις από την νότιο-δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση των οχημάτων στα ferry boat που συνδέουν το Αντίριο με το Ρίο και τα νησιά του Ιωνίου με την Πάτρα και την Κυρίνη. Χιλιάδες οχήματα και επιβάτες διακινήθηκαν στην πλειοψηφία τους με προορισμό την Αθήνα. Δεν έλειψαν και τα τροχαία ατυχήματα, με σοβαρότερο τον θάνατο 2 νέων στη Λευκάδα, όταν το γιοταχή που επέβαιναν βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Νεκροί είναι ο Κωνσταντίνος Φίλιππας, 19 χρόνων, και ο 16χρονος Νεκτάριος Κούρτης από τη Λευκάδα. Η πρώτη μεγάλη οδική σύραγγα στη χώρα μας κατασκευάζεται με εντατικό ρυθμό. Πρόκειται για την σύραγγα Αρτεμισίου μήκους 1.365 μέτρων, που αποτελεί τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτας, ο οποίος επίσης κατασκευάζεται. Ήδη ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σύραγγας και έγινε η σύνδεση των νομών Αρκαδίας και Αργολίδας.
Με τη λειτουργία της σύραγγας και του νέου αυτοκινητοδρόμου, η απόσταση Αθήνα-Τρίπολη συντομεύεται κατά 40 χιλιόμετρα, ενώ δεν θα γίνεται η διέλευση μέσα από το Άργος και την Τρίπολη, αποφεύγοντας έτσι και τις πολλές στροφές πριν τον Αχλαδόκαμπο. Η σύραγγα προβλέπεται να είναι έτοιμη στο τέλος του χρόνου και θα έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, ενώ άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή και δεύτερης ακριβώς δίπλα. Ολόκληρο το οδικό έργο Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτας έχει προϋπολογισμό 25 δισεκατομμύρια δραχμές. Με κεντρικό ομιλητή τον Σπύρο Χαλβατζή, αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ολοκληρώνονται απόψε στο Φρούριο της Πάτρας οι τριήμερες εκδηλώσεις του 13ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Το απόψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση με θέμα βάσης και εθνική ανεξαρτησία, ενώ θα κλείσει με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μετά από 2.300 χρόνια πραγματοποιήθηκε χθες θεατρική παράσταση στο αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Αρκαδίας. Το εντυπωσιακό θέατρο σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων ζωντάνεψε για 2 ώρες με την παρουσίαση της τραγωδίας του Σοφοκλή Ηλέκτρα από τον Θίασο Θημελική Καλλιτέχνες. Το αρχαίο θέατρο που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τρίπολη έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με επιγραφικές μαρτυρίες κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα απέναντι από το όρος Αρτεμίσιο. Οι μαρτυρίες από τις αρχαίες πηγές και τα νέα ευρήματα που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν την σημαντική ιστορία της περιοχής. Μιλώντας στην ΕΡΤΕΝΑ, ο νομάρχης Αρκαδίας Γρηγόρης Νιώτης είπε ότι σύντομα αρχίζουν εργασίες συντήρησης και διατήρησης του θεάτρου, ενώ το επόμενο καλοκαίρι προγραμματίζονται σημαντικές θεατρικές παραστάσεις. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο Αρκαδικό Πολιτιστικό Καλοκαίρι που έληξε χθες και περιλάμβανε 104 εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά του νομού Αρκαδίας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε στην Αθήνα. Από εμάς, καλή σας νύχτα. Η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Δημήτρη Γιακόπουλο. Καλησπέρα σας. Οι βοριάδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα ήταν το στοιχείο εκείνο που κυριάρχησε στο σημερινό καιρό, ενώ παράλληλα αισθητή ήταν και η κάμψη της θερμοκρασίας. Όπως θα δούμε αύριο, η ένταση των ανέμων θα διατηρηθεί περίπου στα σημερινά επίπεδα, αλλά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά από την Τρίτη. Στο χάρτη με τα συστήματα βλέπουμε ότι εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων της Βαλκανικής με τις χαμηλές πιέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα το μεσημέρι σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις θερμοκρασίες ήταν στο Λονδίνο 20 βαθμοί, Παρίσι 23, Βρυξέλλες 20, 13 στο Όσλο και τη Μόσχα, Βιέννη 21, Βουκουρέστι 25, Μαδρίτη 20, Ρώμη 28, Λάρνακα 33 και η Αθήνα έχει 30 βαθμούς. Την ίδια ώρα 29 βαθμούς είχαν η Αλεξανδρούπολη και οι Σέρες, 28 η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη 25, Κέρκυρα 30, 28 τα Γιάννα και ο Βόλος, 30 το Αγρίνιο, η Πάτρα 31, 30 βαθμούς η Ζάκυνθος και το Άργος, Λίμνος 26, Μυτιλήνη 27, Νάξος 25, Ηράκλειο 27 και τέλος 28 βαθμούς είχε η Κάρπαθος, η Ρόδος και το Καστελόριζο. Αύριο λοιπόν πιο αναλυτικά ο καιρός στη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος, οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 5 με 6 στα ανατολικά και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη βόρεια παιδινή Ελλάδα από 16 μέχρι 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 18 μέχρι 30. Η Καλαμάτα θα έχει έθριο καιρό, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός και στην Αττική, η άνεμοι όμως εδώ θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 5 μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμοι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Τρίτη τώρα και πάλι ο καιρός στη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος, οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο κυρίως όμως στη Δυτική Ελλάδα. Να ξαναγυρίσουμε στις αθλητικές ειδήσεις με τις οποίες ξεκινήσαμε το απόψινό μας δελτίο. Ο Χάρης Αλβρόπουλος έχει να μας πει. Για το παγκόσμιο ρεκόρ, πάλι να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Εκτός από τα δύο παγκόσμια ρεκόρ που πέτυχαν ο Μπεν Τζόνσον στα 100 μέτρα με 9,83 και η Στεύκα Κωνσταντίνοβα στο άμα ύψος με 2,09, να πούμε ότι από ελληνικής πλευράς θα ξαναδούμε την κούρσα βέβαια, στην οποία έγινε το φανταστικό παγκόσμιο ρεκόρ του Καναδού. Από ελληνικής πλευράς λοιπόν ο Θανάης Καλογιάννης ο μόνος η πρώτα και 44 δεύτερα. Μπεν Τζόνσον και Κάρο Λιούις μαζί. Αύριο συνεχίζεται με την τρίτη μέρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Ρώμη, το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα χωρίς ελληνική συμμετοχή. Και σε επανάληψη για μία ακόμα φορά το εξωπραγματικό θα λέγαμε 9.83 του Μπεν Τζόνσον. Και να δούμε
Θα βλέπω μάλλον την Στέφα Κωνσταντίνο μας στα 2-0-9. Να συνεχίσουμε όμως το δελτίο, καθώς η επίσημη ποδοσφαιρική περίοδος στον ελληνικό χώρο άρχισε από χθες το βράδυ με τον τελικό φιλίας και αλληλεγγύης, τον αγώνα του πρωταθλητή με τον κυπελούχο του Ολυμπιακού, με τον Όφη δηλαδή, που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο και έχει νικητή τον Ολυμπιακό με 1-0. Στα άλλα φιλικά παιχνίδια που συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή, 2. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Αν προλάβουμε, θα σας δείξουμε φάσεις στο βραδινό δελτίο των 12. Ενώ ο Πανιόνιος στο γήπεδο της Νέας Μήνης θα αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στα άλλα φιλικά παιχνίδια: Ολυμπιακός Βόλου Άρης 2-1, Ηρακλής Μακεδονικός 6-2, Πανσεραϊκός Κηλκυσιακός 1-0. Να δούμε τώρα πώς σημειώθηκε το μοναδικό τέρμα της χθεσινοβραδινής συνάντησης του Ολυμπιακού Σταδίου, Ολυμπιακού Όφη, καθώς και πώς σημειώθηκαν τα 3 γκολ που μπήκαν στο χθεσινό απογευματινό αγώνα στην Κύπρο που έπαιξε η ΑΕΚ με την Ομόνια. Από τη φάση αυτή θα ξεκινήσει το μοναδικό τέρμα της συνάντησης. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζελιλίδη και από εκεί θα φύγει μπροστά ο Ξανθόπουλος, θα πλασάρει πολύ ωραία το Φωσάδα, έτσι θα γίνει το 1-0. Έτσι σημειώθηκε λοιπόν το μοναδικό τέρμα του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Όφη είχε καλύτερη ευκαιρία, το σούτ του Τσίμπου και την εκπληκτική απόκρουση του Πολωνού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Καζιμιάσκη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρώτος κάτοχος του κυπέλου φιλίας και αλληλεγγύης. Περάσαμε στη Λευκωσία. Χθες το απόγευμα έγινε ο αγώνας της Ομόνιας με την ΑΕΚ, φιλικός αγώνας και αυτό. Και εδώ ο Τσεβίζοφ 1-0 για την ομάδα της Κύπρου μετά τη σέντρα του Θεοφάνους. Δεύτερο ημίχρονο, 62ο λεπτό. Οι Κύπροι θα περάσουν και πάλι στην επίθεση. Η μπάλα θα φτάσει στον Κάντιλο και από εκεί για δεύτερη φορά στα δίχτυα η Ομόνια προηγήθηκε με 2-0. Αγώνας που έγινε στη Λευκωσία. Τελικά το παιχνίδι θα λήξει 2-1 αφού δούμε την προσπάθεια του Χατζόπουλου να κόψει την μπάλα ο Χαρίτου. Θα γίνει ένα λάθος από τον Ιακώβου, η μπάλα θα φτάσει στον Νίλσεν, έτσι θα μειωθεί το σκορ. Ομόνια ΑΕΚ 2-1. Και από το ποδόσφαιρο θα φτάσουμε να περάσουμε στην ποδηλασία. Καθώς βλέπουμε το σκορ από τον Δανό, τον Νίλσεν, τελείωσε σήμερα στα Γιάννηνα το πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας με τον αγώνα αντοχής 60 χιλιόμετρων, όπου πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχθηκε η Χρυσανθοπούλου της ΑΕΚ. Ο χρόνος της 1:45.56. Οι νικήτριες αναδείχθηκαν από το Photo Finish αφού 7 αθλήτριες τερμάτισαν με τον ίδιο χρόνο. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η φίλη της ΑΕΚ, ενώ το χάλκινο μετάλλιο η γραμμένου της Τρίκης Τρικάλων. Στο Palente Sport της Θεσσαλονίκης ο Άρης δίνει αυτή τη στιγμή τον πρώτο του αγώνα, φιλικό αγώνα, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Ιουγκοσλαβίας Παρτιζάν του Βελιγραδίου. Αύριο στις 7 το βράδυ στα γραφεία της ΕΟΚ θα γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 κατηγορίας και τέλος σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, διεθνές φιλικό αγώνα που έγινε στη Σάντα Μαρία της Ισπανίας, η ελληνική ομάδα του βόλεϊ κέρδισε την Ισπανία με 3-2. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.